προσφυγικά δεν τα μάθαμε τώρα. Δεν ξεκινήσαμε τους αγώνες για τα προσφυγικά τώρα. Τα προσφυγικά τα ξέρουμε και από προηγούμενες κινητοποιήσεις, στις οποίες και η ανοιχτή πόλη και από πριν, από την ανοιχτή πόλη, είχαν γίνει κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής και με αγώνες χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτές οι μάχες δεν είναι νέες για μας. Αυτές τις μάχες θα τις συνεχίσουμε έτσι ώστε να ακυρωθεί η παραχώρηση των 8 πολυκατοικιών των προσφυγικών στο ΤΑΙΠΕΔ και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ να καταλήξουν σε κάποιον επενδυτή. Οι 8 πολυκατοικίες των προσφυγικών είναι στοιχείο της κληρονομιάς της Αθήνας. Είναι στοιχείο της ιστορικής μνήμης, είναι στοιχείο αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τη δική μας την πλευρά, ήδη εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε καταθέσει μία πρόταση, όπως υπόθηκε και πριν, σε σχέση με την αξιοποίηση και την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Ήδη υπήρχε η πρόταση που είχε γίνει και από την Άνη Βρυχαία για τη μετατροπή μίας πολυκατοικίας των προσφυγικών σε χώρους φιλοξενίας για τους συγγενείς ασθενών στον Άγιο Σάββα. Υπάρχει η πρόταση για ένα μουσείο ιστορικής μνήμης των προσφύγων. Υπάρχει η πρόταση έτσι ώστε οι πολυκατοικίες οι υπόλοιπες να γίνουν χώροι και για κοινωνική κατοικία αλλά και χώροι όπου μπορούν να δραστηριοποιούνται κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Από τη δική μας την πλευρά ως ανοιχτή πόλη αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε όλα τα πολιτικά και όλα τα νομικά μέσα έτσι ώστε να ακυρώσουμε την παραχώρηση των προσφυγικών στο ΤΑΙΠΕΔ. Από τη δική μας την πλευρά αυτό που μπορούμε να δεσμευτούμε είναι ότι από όποια θέση και αν βρεθούμε, από όπου, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, θα δώσουμε αυτή τη μάχη και είμαστε σίγουροι ότι θα σώσουμε και τα προσφυγικά, γιατί είναι ζήτημα και ιστορίας, είναι ζήτημα και πολιτισμού, είναι ζήτημα και μνήμης. Και τη μνήμη δεν μπορούμε να τη διαγράψουμε μονοκονδυλιά μέσα από την πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ.